ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου όπως το ονομάζουν και οι άνθρωποι της Πετρούσας. Δίνει βαρύτητα στο να παίξουν τα παιδιά, να χαρούν και όχι στο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν βαθμολογίες, κατάταξη. Δεν είναι κουραστικό, είναι σύντομο για όλα τα τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στα τουρνουά. Η διάρκεια του είναι τόση όση να μην κουράζονται παιδιά και γονείς. Τα παιδιά φεύγουν χαρούμενα, ευχαριστημένα, το ίδιο και οι γονείς. Είναι ένα τουρνουά στο οποίο εγώ προσωπικά και οι ακαδημίες όπου και αν βρισκόμαστε συμμετέχουμε ανελιπώς. Με την Πετρούσα, με την ομάδα της Πετρούσας είμαι στενά συνδεδεμένος αφού υπήρξα 3 χρόνια προπονητής της και όταν δημιουργήθηκαν οι εγκαταστάσεις είχα την τύχη και την τιμή να είμαι εδώ προπονητής. Επομένως χαίρομαι πάντα όταν συμμετέχω σε αυτό το τουρνουά που πραγματικά αποτελεί γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα της Πετρούσας, τους εθελοντές, τους αμέτρητους εθελοντές, τους υπεύθυνους της διοίκησης, τους προπονητές, τον Σωτήρη, τον Βαγγέλη, για την πολύ σωστή δουλειά και προετοιμασία που κάναν. Να συγχαρώ με την ευκαιρία, έστω και αν δεν έχει σχέση με τα παιδικά πρωταθλήματα, την ομάδα της Δόξας Βόλακα που στέφτηκε χθες πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο για τον ομό, μια ομάδα από ένα μικρό χωριό που χρόνια δουλεύει συστηματικά και παλεύει, κατάφερε το στόχο της. Να τονίσω το πολύ θετικό που παρά το ότι το πρωτάθλημα κινόταν την τελευταία αγωνιστική και η Προστοτσάνη σαν γηπεδούχος θα μπορούσε αυτή να στηθεί πρωταθλήτρια, το παιχνίδι διεξήχθη σε ένα πολύ καλό κλίμα, με αμοιβαίες ευχαριστίες και συγχαρητήρια από όλους. Είναι νομίζω κάτι που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα για το αριστερικό ποδόσφαιρο της Δράμας. Όχι μόνο το ότι ήταν ανταγωνιστικό μέχρι την τελευταία αγωνιστική, αλλά και ότι υπήρξε ήθος και κλίμα εφαγωνίζεστε. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στις μικρές ηλικίες στα παιδιά υπεύθυνοι των ακαδημιών. Γίνεται συστηματική δουλειά και αυτό που ζουν όλοι αυτοί που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στα τουρνουά που διεξάγονται στον ομό, που είναι πάρα πολλά, είναι πως φωνάζει πως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στις ακαδημίες, στα τμήματα υποδομής και στην προώθηση παιδιών δικών μας. Τρανή απόδειξη ο Βόλακας που με καθαρά παιδιά από την ομάδα του Βόλακα κατάφερε να στεφτεί πρωταθλητής. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι καλή συνέχεια στη συνέχεια του τουρνουά. Να φύγουμε από εδώ όλοι ευχαριστημένοι τα παιδιά, χαρούμενα και υγιέστατα. Και έπεται και συνέχεια γιατί όπως γνωρίζεις όλο το επόμενο διάστημα πολλές ακαδημίες του νομού μας διοργανώνουν αντίστοιχα τουρνουά που η ποιότητά τους χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται. Η προετοιμασία, οι εγκαταστάσεις, τα γήπεδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Καταρχήν όντως ο μήνας Μάιος και λίγο Ιούνιος είναι μέρες γιορτής για το παιδικό ποδόσφαιρο, είναι μέρες γιορτής για τις αναπτυξιακές ηλικίες. Πόσο μάλλον λαμβάνοντας μέρος και η Ακαδημία μας σε ένα τόσο οργανωμένο τουρνουά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που συνέβαλε σε αυτό το τουρνουά, στη διεξαγωγή του τουρνουά. Εμείς συμμετέχουμε και στηρίζουμε όλες τις ακαδημίες και ομάδες που είναι στην περιοχή της Δράμας, παίρνοντας μέρος στα τμήματα των αναπτυξιακών ηλικιών της ομάδας μας. Έντας Δράμας. Έντας Δράμας είναι ένα όνειρο, ένα όραμα που έχουμε, το οποίο ξεκίνησε από το 2015. Θεωρώ ότι πάμε αρκετά καλά και όταν πας αρκετά καλά βάζεις τους στόχους για πάντα για κάτι παραπάνω, είτε από την ανδρική ομάδα είτε μέχρι την K16. Απαρτιζόμαστε και έχουμε 180 παιδιά στο σύνολο. Θεωρώ ότι κάτι κάνουμε καλά για να έχουμε αυτόν τον αριθμό. Και θέλουμε να υλοποιήσουμε το στόχο και το όνειρο των δύο υπευθύνων. Ο ένας είμαι εγώ, ο άλλος είναι ο Σαββίδης ο Σάββας, μαζί με τους προπονητές μας που βάζουμε στόχο συνέχεια κάθε χρόνο να υλοποιούμε σκαλοπάτι να ανεβαίνουμε. Φέτος, 6-7 του μηνός, είχαμε χθες τα K14 και τα K12, σήμερα πάμε σε μικρότερες ηλικίες. Είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου όπως το είπες. Προσπαθούμε, θα κάνουμε να είναι τα παιδιά να ευχαριστούν το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και δεν υπάρχει βαθμολογική κατάταξη και είναι όλοι νικητές, έτσι λέγεται και το τουρνουά μας. Θέλουμε τα παιδιά να χαρούν μέσα από το ποδόσφαιρο, να γνωρίσουν φίλους και να κάνουν παρέες μεταξύ τους. Αυτός είναι ο σκοπός μας και κανένας άλλος.
Συνέχεια έχουμε, βλέπουμε δράσεις από την Δόξα Πετρούσας. Λίγο καιρό πριν ήταν το τμήμα το οποίο πήγε στη Θεσσαλονίκη και εντυπωσίασε. Ποια είναι τα σχέδια σαν πρόεδρος, σαν οργανισμός της Πετρούσας? Πιστεύω όπως όλες οι ομάδες, έτσι και εμείς, η Ραχοκοκαλιά, κάθε ομάδα είναι ακαδημία. Εμείς στηριζόμαστε στην ακαδημία μας, προσπαθούμε μέσα από την ακαδημία να βγάλουμε παίκτες. Υπάρχουν κάποια κενά διαστήματα κάποιων ηλικιών, αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχουμε την υπομονή ώστε τα επόμενα 3-4 χρόνια η ομάδα να παρτίζεται από 90% από ποδοσφαιριστές που είναι από την Πετρούσα. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Βέβαια το θετικό και το καλό είναι ότι οι προπονητές των ακαδημιών, ο Σωτήρης Σαρίδης και ο Βαγγέλης ο Γαϊδας, είναι χρόνια στις ακαδημίες, βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά, γνωρίζουν τα παιδιά και με τη στήριξη και τη βοήθεια που έχουν από τη μεγάλη ομάδα τα καταφέρνουν περίφημα και αυτό φαίνεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι την τέταρτη φορά που επιχειρούμε να κάνουμε αυτό το τουρνουά αναπτυξιακών ηλικιών με συμμετοχή περίπου 700 παιδιών αθλητών. Κύριος σκοπός μας είναι η ανάδειξη του ποδοσφαίρου, γενικότερα του αθλητισμού και η στροφή των παιδιών προς τον αθλητισμό. Πιστεύω είναι ευλογία να συμβαίνει αυτό. Κατά δεύτερον, θα μπορούμε να προωθήσουμε τα παιδιά στη μεγάλη ομάδα. Κάποια στιγμή να είναι εφικτό αυτό να γίνεται σε συχνότερο βαθμό. Όπως βλέπετε και εσείς από τον κόσμο, στέφθηκε με επιτυχία αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολύ εθελοντισμός στην Πετρούσα γενικότερα και σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω. Έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς από την γύρω περιοχή, διάφορα κρεοπολία, διάφορα καταστήματα. Το Δήμο Προσοτσάνης που συνδράμει και αυτό στην προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Να είσαι καλά. Κάτσε από κάτι άλλο, λοιπόν. Θα το κόψα. Ναι, τώρα θα το κόψει τα... Στο μοντάζ θα το κόψει, παιδάκια. Θέλω ησυχία, ε. Θα το κόψει, θα το πω στο παλικάρι. Θέλω να πω λίγο για την προσπάθεια που γίνει τελευταία. Ωραία. Ναι. Τώρα πώς θα το μοντάζ. Θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι η τελευταία η Ακαδημία της Πετρούσας έχει αποκτήσει μια δυναμική και αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν στην Ακαδημία μας και από τις διάφορες δραστηριότητες στις οποίες πηγαίνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 70 παιδιά. Είναι ευχής έργο μετά από ένα τόσο μικρό χωριό να έχει τέτοιο αριθμό παιδιών. Αυτό φαίνεται και στο αγωνιστικό κομμάτι και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ή να πλέξω το εγκόμιο των δύο προπονητών που έχουμε και του Σαρίδη του Σωτήρη και του Βαγγέλη του Γάιδα, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Οι προπονήσεις τους είναι επίπονες και σε βαθμό που φέρνουν αποτελέσματα. Και σήμερα και χθες που ήμουν εδώ, βρήκα μια πάρα πολύ οργανωμένη κατάσταση. Μια πάρα πολύ οργανωμένη κατάσταση στους ανθρώπους της Δόξας Πετρούσας, σε όλους τους τομείς, δεν κουράζουν τους γονείς με μεγάλη αναμονή, τα παιχνίδια έχουν μια συνεχή ροή, υπάρχει, τηρείται το ωράριο, όπως και στα περισσότερα τουρνουά που συμμετέχουμε, νομίζω ότι είναι άξιο συγχαρητηρίων τα παιδιά εδώ της Πετρούσας και νομίζω ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται προς το καλύτερο αυτό. Όσον αφορά την αθλητική μας επιλογή που πρεσβεύει σεβασμό εκτίμηση προς όλους, στους προπονητές φιλάθλους, στους αντιπάλους, στους διαιτητές, στον κόσμο παρευρίσκεται και στους γονείς, σε όλους. Εμείς θέλουμε όλοι να βρίσκονται στο γήπεδο. Δεν θέλουμε ο καλός να χαϊδεύεται και να παραμένει και οι υπόλοιποι να παραμελούνται. Θέλουμε όλα τα παιδιά να βρίσκονται στο γήπεδο να γυμνάζονται. Πρεσβεύουμε αυτό και νομίζω ότι με σταθερά και αργά βήματα η ομάδα μας έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο και πλέον αρχίζει και βγάζει και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια θέλω να δώσω στην ομάδα της Δόξης Πετρούσας, γιατί κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το εξαιρετικό τουρνουά. Νομίζω έχει πάρα πολύ κόσμο και όλος βοηθάει για να βοηθήσει τα παιδιά μας. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολύ ωραία οργάνωση. Τους δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποντάμου. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποντάμου έχει κάνει μια βάση στις ακαδημίες με αρκετά παιδάκια. Έχουμε 4 προπονητές. Είμαστε πάρα πολύ καλά σε οργάνωση σε όλα. Και νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε και ακόμα καλύτεροι με τα καινούργια παιδάκια που θα έρθουν. Έχουμε φτάσει αισίως στα 60 παιδιά σχεδόν, με 4 και 5 τμήματα πλέον και πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι οι αγώνες των κατηγοριών K10, K8 και τον Παπίνι. Είναι περίπου στα 30 τμήματα. Έχουν έρθει όλες οι περισσότερες ομάδες του νομού Δράμας. Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
Εμείς σαν Ακαδημία δεν εστιάζουμε καθόλου στο αποτέλεσμα και δεν θέλουμε η νίκη να είναι αυτός ο σκοπός για τα παιδιά. Οπότε σε όλες τις κατηγορίες, από τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, δεν έχουμε βάλει καμία βαθμολογία. Στόχος μας είναι τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο, να διασκεδάσουν και να έχουν μια όμορφη μέρα μαζί με τους γονείς και τους συγγενείς τους. Το μέλλον των αναπτυξιακών ακαδημιών εδώ στη Δόξα Πετρούσας, τι επιφυλάσσει? Με το πέρασμα των χρόνων η ομάδα οργανώνεται όλο και περισσότερο, αυξάνονται τα παιδιά μας, έχουμε όλο και περισσότερα τμήματα, συμμετέχουμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ αλλά και στα άτυπα πρωταθλήματα της δράμας και υπάρχουν και επιτυχίες εκτός νομού. Αλλά το αποκορύφωμα ολόκληρης ακαδημίας είναι αυτό το διήμερο τουρνουά που κάνουμε πάντα τον Μάιο. Και η στόχη είναι αυτή που είπαμε πριν, να έρθουν τα παιδιά να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα. Σήμερα καταρχήν είναι η ετήσια γιορτή μας. Είναι αυτή η γιορτή την οποία την περιμένουν όλα τα παιδιά κάθε χρόνο και από τη δικιά μας την Ακαδημία αλλά και από τις Ακαδημίες των γύρω περιοχών εδώ της Δράμας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε περίπου 55 τμήματα από 18 ομάδες. Είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτή. Προσέρχονται όλα τα παιδιά με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση, όπως και οι προπονητές, οι συνάδελφοι, καθώς και οι φίλαθλοι, γιατί είναι τέτοια η δομή της διοργάνωσης της σημερινής ημέρας, ώστε να μην κουράζουμε ούτε τα παιδιά, ούτε τους γονείς, ούτε τους συναδέλφους προπονητές. Τώρα, όσον αφορά τον στόχο που έχουμε, εδώ και 6 χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ ποιοτική δουλειά στην Ακαδημία μας. Έχουμε φτάσει σε αρκετά καλό υψηλό επίπεδο, συνολικά αριθμούμε περί τα 75 παιδιά στην Ακαδημία. Στόχος μας είναι να παράγουμε ποιοτικό ποδόσφαιρο, να φτάσουν τα παιδιά σε ένα υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μελλοντικά και στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, αλλά και σε όσα παιδιά έχουν το ταλέντο να αναδειχθούν και να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος και αυτό επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή που είμαστε εδώ. Με την ευχή να του χρόνου έχετε τις διπλάσεις συμμετοχές, να σας ευχαριστήσουμε και για την παρουσία σας και για τις δηλώσεις. Εγώ να ευχαριστήσω προσωπικά εσένα Σπύρο και όλους όσους ενδιαφέρονται για το τοπικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα το κανάλι το τοπικό εδώ το Star Βορείου Ελλάδος που πάντοτε είναι σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και προσφέρει αυτή την εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ σε όλο το φύλαθλο κόσμο της Δράμας και όλους αυτούς που συνέδραμαν στο να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία αυτή η διοργάνωση, τους πολυάριθμους εθελοντές, τον Ερυθρό Σταυρό και όλους όσους αφιλοκερδώς και αυτοπροαίρετα έρχονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γι' αυτό παρουσιάζουμε και αυτό το πολύ ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στο τουρνουά μας. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Γυμναστικό Σύλλογο της Δόξας Πετρούσας για το κάλεσμά του στην υγειονομική κάλυψη που έχουμε. Είναι χαρά μας που μας κάλεσε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτό το μεγάλο τουρνουά. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν σώμα εθελοντών, σαμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Περιφερειακού Τμήματος Δράμας, είμαστε ανοιχτοί σε όποιο κάλεσμα μας κάνει οποιοδήποτε αθλητικός σύλλογος για να προσφέρουμε τις υγειονομικές μας υπηρεσίες και να παρέχουμε τις γνώσεις μας στον αθλητισμό. Τι πρεσβεύει ο Ερυθρός Ελληνικός Σταυρός? Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρεσβεύει πολλά. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ο εθελοντισμός που πρεσβεύει. Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός, εθελοντικός οργανισμός στον κόσμο. Έχει μια ιστορία 150 ετών περίπου και είναι απλωμένο σε 192 χώρες ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Έχει εμπειρία εκπαίδευσης 145 ετών περίπου και είναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για τον Ερυθρό Σταυρό και μόνο η λέξη, η φράση ο Ερυθρός Σταυρός τα λέει όλα.